Ότι το ντέρμπι στο Καραϊσκάκι θα είναι χορταστικό από πολλές απόψεις. Δηλαδή, θα υπάρχει γρήγορος ρυθμός, θα υπάρχουν εντάσεις στο παιχνίδι. Όταν λέω εντάσεις δεν εννοώ ότι θα μαλώσουν οι παίκτες, θα υπάρχουν ταχύτητες, μαρκαρίσματα κοντά κτλ. Και βλέπω ότι και οι δύο ομάδες μπροστά είναι καλές, αρκετά καλές και οι δύο. Ανοσούν όμως και οι δύο σε διαφορετικές θέσεις όσον αφορά το αμυντικό τους κομμάτι. Τι εννοώ? Μελετώντας τον Ολυμπιακό και από πέρσι ακόμα, έχει ένα διαχρονικό πρόβλημα στα center back του που είναι πάρα πολύ αργά στο πέλαγος. Και επειδή αλλάξανε και τους δύο πλαγίους back, ιδιαίτερα τον αριστερό, όπου νοσεί ο Ολυμπιακός και εκεί, η τετράδα του Ολυμπιακού από πέρσι λείπει ο μεγάλος τερματοφύλακας και οι τρεις από τους τέσσερις της άμυνας, γιατί το Φιγκέρας, το Γουστάρο δεξιά, είναι προβληματική. Και είναι προβληματική όταν ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα στην κατοχή του και χαθεί η μπάλα. Και είναι ιδιαίτερα ψηλά. Αυτό το είδαμε και με τον Πανιόνιο, το είδαμε και σε άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και εκεί κινδυνεύει ο Ολυμπιακός να φάει πλάτη επιθέσεις από τον ΠΑΟΚ. Τώρα, αν οι διαιτητές σηκώσουν εκεί οι επόπτες και τα λοιπά, σημαίες, εγώ δεν ξέρω. Εγώ βλέπω το πρόβλημα και το αναλύω. Όπως επίσης βλέπω ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα ανασταλτικά χαφ του ΠΑΟΚ, όταν είναι οργανωμένη, ακόμα και οργανωμένη η άμυνα, και σε οργανωμένη δηλαδή η άμυνα. Με τα στατιστικά δεν έχω μεγάλες σχέσεις καλές, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ. Αλλά το να κάνει ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες ο Ηρακλής από το 30, χωρίς Μπλεοζίνιο, χωρίς Περόνε, χωρίς Ελεοζίνιο και Περόνε, 18 φάουλ ο ΠΑΟΚ και 15 ο Ηρακλής, με 75-25 κατοχή και με φάουλ τα οποία επιδέχονται και κάρτα, καταλαβαίνεις τι θα γίνει άμα παίξει ο Μιλιβόγεβιτς, ο Φορτούνης και ο Μάρτης ο Κοντός και με τα χαφ του ΠΑΟΚ. Θα έχουμε θέματα. Και πιστεύω ότι θα σφυριχτούν τα φάουλ και θα έχουμε πολλά φάουλ κατά του ΠΑΟΚ με έξω από την περιοχή και στα πέριξ γύρω από την περιοχή. Ο Τζαβέλας είναι απώλεια για αυτό τον ΠΑΟΚ στα αριστερά στόπερ και ο Λέοβατς είναι μια μόνιμη δυσάρεστη κατάσταση την οποία αν δει ο προπονητής του Ολυμπιακού μπορεί να γίνει το πάρτι της Λαμπομπονέρα εκεί πέρα. Προβλέπω γκολ και over και ένα ελαφρύ προβάδισμα για νίκη στον Ολυμπιακό. Αυτό.